Σάββατο πρωί και φτάνουμε στην πανέμορφη Καβάλα. Εκεί, στα μνήματα, συναντάμε τη μάνα του 40χρονου επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη στην καθημερινή πρωινή της επίσκεψη τα τελευταία 8 χρόνια. Τα αναπάντητα ερωτήματά της πολλά, μα πάνω απ' όλα η ανάγκη της να μάθει την αλήθεια. Ποιοι ήταν οι δολοφόνοι του παιδιού της, ποιοι ήταν αυτοί που τη στέρισαν το παλικάρι της και γιατί αυτοί που γνωρίζουν δεν μιλούν. Το έχεις κάνει δεύτερο σπίτι σου, να υποθέσω. Δεύτερο σπίτι. Και όπως ήθελε η Μπάμπη, στον Άρη Ζανεβίλης και τα λούδια, έτσι κάθε μέρα έρχομαι, του προσέχω, του πρυπιέμαι. Εδώ περνώ τις ώρες μου. Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνεις όταν είσαι εδώ? Πολλά και διάφορα βάζω με το νου και παρακαλώ, αν μπορεί να με πάρει πιο γλύρω να βρω κοντά του. Τι σκέψεις να κάνω άλλο? Ήταν το μοναδικό αγόρι που είχες? Το μοναδικός. Και ήταν ένα παιδί με συναισθήματα, με καρδιά, με ψυχή, γενικά με... Πού δεν θα έρθει άλλο. Όπως ήμουν εδώ πέρα και καθάριζα, ήρθαν 7 παιδιά του Παναγιώνα από την Αθήνα. Σε απόσταση πέρα κάνα 2 μέτρα, ήταν που καθάριζα, σταματήσανε και με φωνάζουν, κυρία, κυρία, γυρνώ, κοιτάζω, κορίτσια και εγώ, 7 άτομα ήταν. Από μια θα δέσμε λόγια και από ένα κυρία το 2 ευρώ. Λέει, κυρία, σε παρακαλώ, άναψε το στο κρυμπάμπι, έτσι ακριβώς. Είμαστε παιδιά, λέει, του Παναγιώνα, ήρθαμε από την Αθήνα. Λέω, πουλάκι μου, ήρθατε από την Αθήνα. Ανάψετε με τα χεράκια σας. Ανάψαν και κλαίγαν και λέει, δεν ήταν για εμάς. Τίποτα άλλο, ήταν ο πατέρας μας. Μόνο τη λέξη που είπαν, μη φτάνει. Θέλω να σε ρωτήσω για αυτές εδώ τις επιγραφές που έχετε βάλει πάνω στο μνήμα. Βλέπω ήδη 2 επιγραφές από τις αδελφές του. Ναι, τις αδελφές του. Είναι, η άλλη έχει το γραμματάκι, έβλεπε το αγγελάκι, η Σόφια. Και εκείνο εγώ το έχω γράψει, σκοτώσαν το σταυροϊτό που λέει. Έχει και ένα... Έτσι αισθάνεσαι, σου σκοτώσαν το σταυροϊτό σου. Ναι. Βλέπω και γράφει η αδελφή του Ηλίτσα εκεί, με 20 σφαίρες σε ταξίδεψαν για να εξαφανιστεί. Με 20 σφαίρες, με 20 σφαίρες. Ένα πολύ περίεργο πράγμα. Ο δορυφόρος, το ξενοδοχείο, γιατί δεν έγραφε τότε? Οι κάμαρες γιατί δεν γράψαν τίποτε? Άρα μήπως το είχαν προμελητήσει, μήπως... Ξέραμε που θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Τι φάγανε, ένα λιοντάρι, ένα αγρίμ, τι φάγανε, ένα πονιά, ένα παλικάρι πελίσσοχο που τάιζε τον κόσμο. Να σε ρωτήσω, ήταν ιδιαίτερη ημέρα εκείνη για εσένα, η ημερομηνία που έφυγε ο Μπάμπης? Εκείνη η μέρα ήταν η επέτειο του γάμου μου. Πώς το έμαθες εσύ, κυρία Μαρία? Εγώ πώς το έμαθα και την ώρα. Εντάξει, είπαμε τον Μπάμπη θα έρθει για τα Χριστούγεννα. Μα μάλλον αν δεν χρειαστούμε να κάνουμε εδώ, θα σα πάρω κάτω. Επέσαμε να κοιμηθούμε κατά τις 12-12, εμείς και την ώρα θέλω να το σκεφτώ. Πήρε κάποιος τηλέφωνο γιατί η Σόφη θα πήγαινε στη Γερμανία. Μικρή το τηλέφωνο, η Σόφη, όχι, λέω, δεν είναι η Σόφη, η Σόφη στο σπίτι είναι. Μικρή το τηλέφωνο, μετά ήρθε εγώ μπρος μου, το τόμα θα γίνουν τόπιο. Από τότε δεν μπορούσα να θυμηθώ τίποτα, μέχρι τα 40 δεν μπορούσα να κοιτρωθώ. Είχα γιατρό στο σπίτι, 3 ημερών νυχτά τότε στις αρχές. Λέει, ένα πράγμα μου ήρθε και ρωνώ στο στραπή, καλύτερα να με έκυγε παρά να ακούγα αυτό. Τι είναι αυτό που σκέφτεσαι για τον Μπάμπη? Τον Μπάμπη του φάγανε από μπέσικα. Ήξεραν. Δηλαδή ήθελαν να τον κάνουν. Γιατί ήθελαν να τον κάνουν? Ο Μπάμπης δεν ήταν ούτε κακό παιδί, ούτε παιδί δηλαδή που μπορούσε να κάνει κακό και δεν είχε εχθρούς. Εχθρούς ήταν αυτοί που το στάιζε. Αυτούς που το στάιζε και αυτοί ήταν εχθροί του. Αυτό κατάλαβα.